Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κυριάκος Αποστολίδης, Country Manager της Computer Associates και θα μας μιλήσει για την νέα εποχή της οικονομίας των εφαρμογών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μας δίνουν να συμμετέχουμε και να παρουσιάζουμε σήμερα σε αυτή την πολύ χρήσιμη μερίδα. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, την εποχή των social media, του Internet of Things, του cloud, του mobility. Είναι γενικά παραδεκτό λοιπόν ότι σε αυτή τη νέα εποχή, όχι μόνο για να διαπρέψει κανείς, αλλά καταρχήν για να επιβιώσει, θα πρέπει να μετασχηματίσει το business του. Θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να γίνει επιχείρηση τεχνολογίας, να γίνει ψηφιακή εταιρεία. Ας δούμε. Ανάποδα το πατώ. Ας δούμε λοιπόν τι έκαναν κάποια μεγάλα, πολύ γνωστά ονόματα της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα αυτό. Η Nike λοιπόν, από ένας μεγάλος κατασκευαστής αθλητικής ένδυσης και υπόδεισης, έχει μεταξελιχθεί σε ένα γίγαντα, ψηφιακό γίγαντα το social media. Τι έκανε η Nike? Η Nike ήταν από τους πρώτους που διαπίστωσε ότι πλέον στη νέα εποχή ο κύκλος πώλησης δεν τελειώνει τη στιγμή που ο πελάτης, ο τελικός καταναλωτής αγοράζει το προϊόν. Συνεχίζεται ο κύκλος πώλησης παρέχοντας στον πελάτη νέες υπηρεσίες και νέες εφαρμογές, δίνοντας του νέα κίνητρα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα της εταιρείας, να αγοράζει ακόμη περισσότερα, να είναι ενθουσιασμένος που χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά. Πώς το κατάφερε αυτό η Nike? Η Nike χρησιμοποίησε καταρχήν το Facebook και το Twitter για να προσελκύσει πελάτες στο δικό της website. Στη συνέχεια προσκάλεσε αυτούς τους πελάτες να εγγραφούν στο δικό της social media, στο δικό της κοινωνικό, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανέπτυξε η ίδια η εταιρεία εσωτερικά. Και εκεί άρχισε να τους δίνει κίνητα για να μετρούν το βαθμό της καθημερινής τους άσκησης μέσω των βιομετρικών συσκευών που όλοι γνωρίζουμε. Να βάζουν στόχους να τους πετυχαίνουν, να μπορούν να μοιράζονται την επιτυχία με τους φίλους και τους γνωστούς τους που ανήκουν στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έτσι να αυξάνεται συνεχώς η ικανοποίηση του πελάτη, να αυξάνεται συνεχώς η πίστη στο brand. Η Amazon από ένα online βιβλιοπωλείο μεταξελίχθηκε σε ένα γίγαντα των cloud services και του τομέα της ψυχαγωγίας. Η Tesco. Μια λυσίδα ουσιαστικά μαναβικής που εξελίχθηκε και σε ένα γίγαντα, σε ένα κολοσσό παγκόσμιο που έχει αλλάξει όλη την εμπειρία της κατανάλωσης. Δεν ξέρω αν έχει τύχει, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς στο YouTube το βιντεάκι με το story της Tesco στην Νότια Κορέα, την αγορά της Νότιας Κορέας. Τι έκανε η Tesco εκεί? Είχε ξεκινήσει λάβλα με κάποια βήματα, έχοντας ένα μικρό αριθμό καταστημάτων, σούπερ μάρκετ ουσιαστικά, και βρισκόταν πολύ πίσω όσον αφορά το market share. Έβαλε λοιπόν στόχο πολύ γρήγορα, σε λίγους μήνες, να βρεθεί στην πρώτη θέση. Αλλά για να το πετύχει αυτό, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να αλλάξει τελείως την εμπειρία της κατανάλωσης. Έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές της Νότιας Κορέας, καθώς περιμένουν το τρένο στο σταθμό του Subway, του μετρό, να μπορούν μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, με μια mobile εφαρμογή, να βλέπουν στους τοίχους τυχοκολλημένες φωτογραφίες των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και να μπορούν με ένα απλό κλικ να παραγγέλνουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Να κάνουν τα ψώνια τους ουσιαστικά, περιμένοντας το τρένο να έρθει και μην χάνοντας καθόλου χρόνο. Και τα προϊόντα μετά από λίγη ώρα να τους περιμένουν αυτά στο σπίτι. Πρόκειται λοιπόν για κάτι πολύ σημαντικό, για έναν μετασχηματισμό που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει στις επιχειρήσεις μας.
Είναι εύκολο όμως αυτό? Όχι, και δεν υπάρχει ούτε τυφλοσούρτης, ούτε συνταγή γι' αυτό. Κανείς δεν θα μας τη δώσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να παρατηρούμε τις συνήθειες. Τις συνήθειες των επιχειρήσεων, των οργανισμών εκείνων που έχουν πετύχει, έχουν ήδη προχωρήσει και είναι στη νέα εποχή. Και να δούμε και τις συνήθειες αυτών των επιχειρήσεων και των οργανισμών που έχουν μείνει πίσω και χάνουν τον τρένο. Βλέπουμε λοιπόν, αν τις παρατηρήσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες συνήθειών, αριστερά την πρώτη κατηγορία, με εταιρείες που υιοθετούν ανατρεπτικές καινοτομίες, που έχουν μια ενιαία στρατηγική για το mobility, και δεξιά τους άλλους που έχουν μείνει πίσω, που χάνουν το τρένο, που είναι προσκολλημένοι στις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης και πώλησης των προϊόντων. Μιλάμε λοιπόν για μια νέα εποχή, την εποχή της οικονομίας των εφαρμογών. Μιλάμε για αλλαγές που γίνονται αισθητές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Στο retail, στο banking, στα telco, στο public sector, στο health insurance, παντού, παντού. Η CA Technologies πρόσφατα χρηματοδότησε μια παγκόσμια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.425 υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων οργανισμών από όλο τον κόσμο και από όλους τους τομείς της αγοράς. Ένα πρώτο συμπέρασμα της έρευνας και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο πρώτο ερώτημα ήταν αν, κατά πόσον τα στελέχη αυτά διαισθάνονται τις αλλαγές ήδη στον τομέα της αγοράς που τους αφορά. Και το 50% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ναι, οι αλλαγές είναι αισθητές ήδη στον τομέα το δικό τους. Αλλά και το 44% αυτών δήλωσε ότι όχι μόνο στον τομέα τους, αλλά στην ίδια τους την εταιρεία είναι αισθητές οι αλλαγές. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό για αυτούς που αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή είναι ότι αποφασίζουν και επενδύουν 25% τουλάχιστον παραπάνω στον τομέα του IT, προχωρούν και αποφασίζουν ότι χρειάζεται να επενδύσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών. Και πώς το κάνουν αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις? Κάνοντας κάποια acquisitions, κάποιες εξαγορές εταιριών που εξειδικεύονται στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή δήλωσαν ότι η εταιρεία τους έχει ήδη προχωρήσει σε μια εξαγορά ενός software house ή πρόκειται να το κάνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Και το τρίτο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι οι εταιρείες που ηγούνται σε αυτή την προσπάθεια, στη νέα εποχή, συνεχώς παραδίδουν, αναπτύσσουν και παραδίδουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερες εφαρμογές για τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Αυτό που έδειξε επίσης η έρευνα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Μίλησαν και προηγούμενοι αναλυτές γι' αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες της νέας εποχής που υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές, διαπρέπουν στην νέα εποχή και οι άλλοι οι οποίοι είναι ουραγοί πλέον. Αυτό που απολαμβάνουν οι πρώτοι είναι η υπερδιπλάσια ποσοστά αύξησης κύκλου εργασιών, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης κερδών και πολύ μεγαλύτερα επίσης ποσοστά revenue που προέρχεται από νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος, το τελευταίο συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η προσπάθεια να ομαδοποιήσει και να καταγράψει ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών της νέας εποχής. Των ηγετών της εποχής της οικονομίας των εφαρμογών. Και κατέληξε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να μετασχηματιστούν και να αλλάξουν, να γίνουν οι ίδιες επιχειρήσεις τεχνολογίας, είναι ότι βάζουν το DevOps στην κορυφή της στρατηγικής τους. Τι είναι το DevOps? Με δύο λόγια, πολύ επιγραμματικά, είναι ο συνδυασμός του development και των operations, του παραδοσιακού development με το παραδοσιακό operation, τα οποία όμως πλέον δεν λειτουργούν παραδοσιακά. Συνεργάζονται, αλληλοσυμπληρώνονται, χρησιμοποιούν εργαλεία και λύσεις που τους βοηθούν να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες τους και έτσι έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία από τη φάση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της θέσης σε παραγωγή μιας νέας εφαρμογής ή ενός νέου release, της παρακολούθησης της απόδοσης αυτής της εφαρμογής σε περιβάλλον παραγωγής και της επανατροφοδότησης με στοιχεία σχετικά με την απόδοσή της προς την ομάδα ανάπτυξης, ούτως ώστε αυτός ο κύκλος των νέων ρηλήσεων ή της έκδοσης νέων εφαρμογών
να ελαχιστοποιείται ο χρόνος του, να ελαχιστοποιείται το time to market και να μιλάμε πλέον για μέρες και εβδομάδες αντί για μήνες που μιλούσαμε παλιότερα. Ωραία. Νέα εποχή, οικονομία των εφαρμογών, εφαρμογές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εστιαστούμε, να εστιάσουμε όλο το IT μας, όλα τα skills, όλες τις δεξιότητες που έχουμε στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα προσελκύσουν νέους πελάτες, που θα διευκολύνουν το business, που θα αυξήσουν το market share της εταιρείας μας. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες ανάπτυξης, οι ομάδες operations, όλο το IT μας θα πρέπει να έχει τα βασικά εργαλεία που θα το διευκολύνουν να κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα θα πρέπει να εμπιστευτεί μεγάλους global vendors, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε αυτό το τομέα, οι οποίοι μπορούν να του προσφέρουν μοντέρνες λύσεις που θα του δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Ένας από αυτούς τους προμηθευτές είναι και η CA Technologies. Εδώ μια πολύ μικρή πάση, δεν χρειάζονται νομίζω συστάσεις για τη CA Technologies. Φαντάζομαι οι περισσότεροι τη γνωρίζετε παλιότερα ως Computer Associates, στη συνέχεια ως CA Sketo, σήμερα ως CA Technologies. Μια εταιρεία, ένας Global Enterprise IT Management Vendor, ένας Platform Agnostic Vendor, μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού, Platform Agnostic, που δεν είναι δεμένη με κανένα λειτουργικό ή καμία πλατφόρμα hardware και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζει και να παρέχει υπηρεσίες επί 38 χρόνια τώρα στους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως. Νομίζω αυτά είναι γνωστά όσον αφορά τη CA Technologies. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή η σχέση τα τελευταία χρόνια της CA Technologies με την Κύπρο. Πριν σχεδόν 4 χρόνια, η CA αποφάσισε να δοκιμάσει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έψαξε λοιπόν να βρει ένα στρατηγικό συνεργάτη, στον οποίο θα περάσει ουσιαστικά όλη την ευθύνη της ανάπτυξης του business στην ευρύτερη περιοχή. Έναν συνεργάτη, τον οποίο έψαξε μέσα από μια εντελεχή προσεκτική διαδικασία. Τα κριτήρια ήταν να είναι μια εύρωστη εταιρεία, γνώστης του IT, με τοπική παρουσία, με διάθεση για επένδυση και με δυνατότητα να πάρει το business της CA να το πάει ένα βήμα πιο πέρα. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης που επελέγει ήταν ο όμιλος Logicom το 2011 και από τότε ουσιαστικά η CA Southeastern Europe λειτουργεί ως ξεχωριστό business unit μέσα στη Logicom Solutions. Με έδρα τα γραφεία της Logicom Solutions στην Αθήνα. Είναι νομίζω προφανή τα πλεονεκτήματα, ειδικά για την τοπική αγορά, του συνδυασμού των δύο ονομάτων. Η τεράστια εμπειρία και γνώση της Logicom Solutions στην υλοποίηση μεγάλων ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, μαζί με τις παγκόσμιας κλάσης λύσεις της CA, νομίζω μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα στους οργανισμούς σας για να προχωρήσει στη νέα εποχή, την εποχή της οικονομίας των εφαρμογών. Δεν θα μείνω καθόλου καθώς ο χρόνος έχει περάσει, δεν θα επιμείνω στην περιγραφή των λύσεων, απλά να αναφέρω ότι οι enterprise λύσεις της CA κατηγοριοποιούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, την κατηγορία του management cloud, λύσεις διαχείρισης υποδομών και υπηρεσιών του IT προς το business, οι οποίες παρέχονται και on-premise αλλά και μέσω cloud. Μια μεγάλη και πολύ σημαντική κατηγορία είναι αυτή που αφορά τον DevOps που περιέγραψα νωρίτερα, με όλες τις δυνατότητες software change management, release automation, service virtualization, application performance management σε περιβάλλον παραγωγής, με δυνατότητα drill down και εντοπισμού των προβλημάτων των εφαρμογών, είτε παραδοσιακών, είτε web, είτε mobile, και δυνατότητα να φτάσουμε ακόμη και σε γραμμή κώδικα και να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να έχουμε πάντα ικανοποιημένους πελάτες, να προσελκύουμε λοιπόν τους πελάτες μας πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Και τελευταίο, αλλά όχι έσκατο, το κομμάτι του security. Η CA παραδοσιακά έχει εξαιρετική εμπειρία σε αυτό το τομέα, με λύσεις identity management, access management, API management. Για το κομμάτι του security μια τελευταία λέξη. Έχει περάσει η εποχή που το security αφορούσε την απαγόρευση της πρόσβασης, τον περιορισμό της πρόσβασης. Πλέον, η νέα περίμετρος που πρέπει να προστατεύσουμε δεν είναι το δίκτυό μας, όπως παλιότερα, που
Κοιτάζαμε να κλείσουμε τρύπες, να μην μπει κάποιος να μας θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα. Η νέα περίμετρος είναι το identity. Άρα πρέπει να βασιστούμε σε λύσεις identity management, API management, σε single sign-on mobility, secure mobility και ούτω καθεξής, ώστε να ανοίξουμε πλέον την επιχείρησή μας στον έξω κόσμο, στους πελάτες και στους συνεργάτες, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που έχουμε εσωτερικά με τα δεδομένα της εταιρείας, να δώσουμε πρόσβαση εύκολη και στους εσωτερικούς μας developers και στους developers των συνεργατών να αναπτύξουν νέες εφαρμογές και υπηρεσίες για τους εσωτερικούς μας πελάτες, ώστε να διαπρέψουμε αυξάνοντας το market share, βοηθώντας ως IT το business να φέρει καινούριους πελάτες στην εταιρεία και να επιτύχει στη νέα εποχή. Κλείνοντας, ξανάρχομαι στην αρχική κουβέντα. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, στην εποχή που απαιτεί όλες οι εταιρείες να επαναπροσδιοριστούν, να επανακαθοριστούν, να ξαναγραφτούν από την αρχή ουσιαστικά με βάση το software και τις εφαρμογές. Και η CA Technologies θα είναι εκεί, είναι και θα είναι εκεί, να βοηθήσει τους enterprise πελάτες σε αυτό το τομέα από το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και το security. Σας ευχαριστώ πολύ.